ακριβώς υπογλυκαιμία. Παρακαλώ την κυρία Μπίνου να κλείσει αυτή τη συνεδρία με ένα περιστατικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για τη σημερινή παρουσίαση. Κύριε Στρατάκη, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κανακά, όχι γιατί είναι μόνο διευθυντριά μου, αλλά γιατί εξαιτίας της από το 2018 είμαι επικουρική επιμελητρία στο τμήμα της και επί προσωπικού επίπεδου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα νεογνώ που εμφάνισε υπογλυκαιμία σε μια μη διαβητική μητέρα. Νεογνώ που στο πρώτο 24ωρο ζωής διακομίθηκε από μαιευτική κλινική της επαρχίας σε μονάδα νεογνών λόγω υπογλυκαιμικών υπεισοδίων από την τρίτη ώρα ζωής, παρότι συντιζόταν μεγάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας. Από το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, το πρώτο παιδί της οικογένειας, που γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, είναι τελειωμένο 39 εβδομάδες, όπως μπορείτε να δείτε. Έχει τακτική μαιευτική παρακολούθηση, ως εκ τούτου ο υιολογικός έλεγχος της μητέρας, όπως και οποιαδήποτε εργαστηριακός έλεγχος είχε γίνει, ήταν φυσιολογικός. Μεγάλο μωρό, 490 γραμμάρια, 53 εκατοστά και 36 εκατοστά υπερίμετρος κεφαλής. Από το οικογενειακό ιστορικό, από τη μεριά του πατέρα δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η μητέρα παρουσίαζε θηροειδοπάθη υπογωγή με λεβοθυροξίνη, ενώ δεν παρουσίαζε διαβήτη κοίησης. Καθ' όλη τη διάρκεια όμως της εγκυμοσύνης παρέμενε φυσιολογικό και το BMI της μητέρας. Στο πρώτο 24ωρο ζωής συντίζεται μεγάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, όπως ήθιστε στα μαιευτήριά μας. Στην τρίτη όμως ώρα ζωής παρουσιάζει σοβαρή υπογλυκαιμία 24 μιλιγκράμμα αντιέλ, με συνοδό ταχύπνια, 80 αναπνοές το λεπτό, χωρίς όμως ακροαστικά ευρήματα και καθαρή ακτινογραφία από τους πνεύμονες. Δεν έχριζε οξυγονοθεραπείας. Χορηγήθηκε άμεσα γλυκόζη και γάλα, ενώ όλος ο εργαστηριακός έλεγχος και η ακτινογραφία ήταν χωρίς στοιχεία συνύμωξης. Όπως όφυλαν, ετέθη το παιδί σε χορήγηση γλυκόζης σταδιακά αυξηνόμενη ως μέχρι 8 μιλιγκράμμα ανά κιλό το λεπτό, ενώ διακομίζεται στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση και έλεγχο. Η πρώτη κλινική εξέταση στη μονάδα εντατικής των νεογνών, που παρέλαβαν ένα νεογνό σε καλή γενική κατάσταση, σαφώς μακροσωμικό, με μια εκτερική χρειά. Από το αναπνευστικό δεν είχε πλέον σημεία αναπνευστικής δυσκέρειας, 40 αναπνοές το λεπτό, δεν χρειαζόταν οξυγόνο, ενώ κυκλοφορικό, πεπτικό και μυϊκός τόνος δεν παρουσίαζαν κάποια παθολογία. Τα νεογονικά αντανακλαστικά εκλείονταν συμμετρικά και φυσιολογικά, ενώ το νεογονό δεν παρουσιάζεται δυσμορφικά χαρακτηριστικά ούτε ελλείμματα της μέσης γραμμής. Ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος στο πρώτο 24ωρο ουσιαστικά της ζωής, όπως βλέπουμε, παρά τη συνεχή χορήγηση της γλυκόζης, ήταν στο 67 μιλιγκράμμα αντιέλ. Ο υπόλοιπος βιοχημικός ήταν φυσιολογικός, με ήπια αυξημένη στη μέση της χολερυθρίνης, χωρίς δείκτες φλεγμόνης της ΕΡΠΕ, ενώ δεν παρουσίαζε οξέωση. Η καλλιέργεια αίματος τόσο από την περιφέρεια, τόσο και από το δικό μας νοσοκομείο ήταν αρνητική και η άμεση κούμψ αρνητική. Δυστυχώς όμως τα επεισόδια υπογλυκαιμίας συνεχίζονταν. Έτσι, έως εκ τούτου έπρεπε να αυξηθεί η χορήγηση γλυκόζης που έφτασε πάνω από 15 μιλιγκράμμα ανά λεπτό, παρά την εντερική σύντηση. Έτσι, όσο οφείλαμε με βάση τα πρωτόκολλα, λήφθηκε critical sample σε DEXTO 31, το οποίο και στο βιοχημικό επιβεβαιώθηκε, και βλέπουμε μία ινσουλίνη σχεδόν 35 μικρομονάδες ανά ml. Η ανταπόκριση της κορτιζόλης και της αυξητικής ορμόνης ήταν όσο όφυλαν αυξημένες φυσιολογικές, το σέπεπτίδιο αυξημένο, ενώ δεν παρουσίαζαν και τόνες στα ούρα. Επιπλέον, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και το 3β υδροξυβητηρικό ήταν μειωμένα, ενώ η αμμονία και το γαλακτικό εντός φυσιολογικών ορίων για την ηλικία του. Όπως βλέπετε λοιπόν από το σχεδιάγραμμα, αριστερά φαίνεται, έχω ένα νεογνό, το οποίο δεν έχει κετώνες, δεν έχει οξέωση και επιπλέον δεν έχω κάποια άλλη παθολογία όσον αφορά τη γενική ούρων. Επομένως, βρισκόμαστε στο κουτάκι όπου αναφέρεται ο υπερσουνινισμός, η διαταραχή στην εξίδωση των λιπαρών οξεών. Όμως αυτή την περίπτωση ούτως ή άλλως ήταν μειωμένα, ενώ δεν μπορούμε να μιλάμε για φρουκτοζεμία σε αυτή την ηλικία. Ο εργαστηριακός έλεγχος πάντα στην υπογλυκαιμία πρέπει να γίνεται επί υπογλυκαιμίας όταν μιλάμε για διερεύνηση αυτής. Είναι απαραίτητο. Όταν δεν έχουμε υπογλυκαιμία, δεν θα έχω κανένα αποτέλεσμα.
Άρα, το είναι το critical sample, ποια είναι απαραίτητα η γλυκόζη, και δεν εννοώ το dextro, εννοώ το βιοχημικό, από ενδοκρινολογικής άποψης ινσουλίνη, αυξητική ορμόνη και κορτιζόλη, ενώ θα πρέπει να μετρηθεί το β' υδροξυβουτυρικό, γαλακτικό, ή στη γενική ούρο να δούμε για τις γετώνες, ενώ η αμμονία και μια εύκολη εξέταση του αέριο αίματος. Σε περίπτωση που έχουμε μια καλή φλέβα, μια καλή αιμολυψή ή αν οι υποκλικεμίες συνεχίζονται, σε δεύτερο χρόνο το ΣΕΠΕΠΤΙΔΙΟ, ACTH, ελεύθερα λιπαρά οξέα, καρνιτίνη και κιλοκαρνιτίνες, οργανικά οξέα ούρων, πλήρη βιοχημικό, να ελέγξουμε τη θυρεοειδική λειτουργία, τον IGF-BP1 και αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας. Έχω ένα λοιπόν νέο γονό που παρουσιάζει μακροσωμία, οπότε στη διαφορική διάγνωση τίθεται το back with Widenham, διαβήτης κοίησης, ο υπερσωνισμός, η υπέρμετρη αύξηση βάρους κατά την κοίηση και η ηλικία της μητέρας άνω των 35 ετών. Στο μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, νομίζω ότι φαινόταν ότι είναι μόνο υπερσωνισμός. Επιπλέον, έχω ένα νεογνώ το οποίο παρουσιάζει υπογλυκαιμία μη κετοτική, φρουκτοζεμία η οποία όπως είναι, δεν ήταν δυνατή καθότι είναι νεογνώ, διαταραχή στην οξείδωση των λιπαρών οξεών που επίσης δεν την είχαμε, ενώ πέρα από τον υπερσωνισμό, τις διαταραχές της καρνιτίνης. Τέλος, υπερσωνισμία που μπορούμε να δούμε στο ινσουλίνωμα, στην εξωγενή χορήγηση και στον υπερσωνισμό. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη μονάδα αντιτυγής νεογνών, λόγω των πολλαπλών επεισοδίων, χορηγήθηκε σε ένα από τα επεισόδια αυτά γλυκαγόνη 0,5 μιλιγκράμμ ενδομικά και παρουσίασε αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόζης μέσα σε 20 λεπτά κατά 30 μιλιγκράμμ ανά DL. Ταυτόχρονα έγινε λήψη δείγματος για γενετικό έλεγχο. Όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο διάγραμμα, έχω ένα περιστατικό που μόνο από το ιστορικό και από την κλινική εξέταση, τι έχω, μακροσωμία, σε ένα νεογονό που προέρχεται από μη διαβητική μητέρα. Μιλάμε για υπερσωνισμό. Αν λάβουμε υπόψη μας και όλο τον εργαστηριακό έλεγχο, δεν παρουσιάζει κετώνες στα ουρά, αυξάνεται η ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της υπογλυκαιμίας και το ΣΕΠΕΠΤΙΔΙΟ, όχι όμως πάνω από 100, ενώ όταν χορηγείται γλυκαγόνη, έχω αύξηση της γλυκόζης. Άρα μιλάμε για υπερσωνισμό. Το επόμενο επομένως βήμα είναι να πάρουμε το γενετικό έλεγχο και να προχωρήσουμε στην αντίστοιχη θεραπεία. Όντως, την τέταρτη ημέρα της ζωής έγινε έναρξη με το φάρμακο πρώτης εκλογής στη διαζοξίδη, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση παρά τη σταδιακά αυξανόμενη δόση. Λίγες μέρες αργότερα περάσαμε στη δεύτερη ουσιαστικά γραμμή φαρμακευτικής αγωγής, που είναι η οκτροιοτίδη σε υποδόρια ένχυση, ενώ την 52η ημέρα ζωής έχουμε τη βραδίας αποδέσμευσης οκτροιοτίδη με ταυτόχρονη μείωση της υποδόριας. Σχεδόν όταν το παιδί είναι 3 μηνών, έχουμε τη γαστροστομία, προκειμένου να χορηγείται σε αυτό οι απαραίτητες τροφές. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας έχουμε και το πόρισμα πλέον του γενετικού ελέγχου, ομόζυγη παθολογική παραλλαγή του γονιδίου ABCC8, ενώ μεταφέρεται στο νοσοκομείο μας πλέον από τις 8 Ιανουαρίου και παραμένει για πάνω από 3,5 μήνες, προκειμένου να εκπαιδευτεί η μητέρα στη θεραπεία και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο παιδί. Σχεδόν 4 μηνών έχουμε έναρξη με λανδρεοτίδη, σταδιακή μείωση της καθημερινής δόσης υποδόρειας οκτροιοτίδης, ενώ 12 μέρες αργότερα διακόπτεται πλήρως η οκτροιοτίδη. Σαφώς έπρεπε να έχουμε και ένα πλάνο σύντησης για αυτό το παιδί. Άρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ είχαμε μπόλους γεύματα πέρα από γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας και με πολυμερίδης γλυκόζης για να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα, ενώ από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί είχαμε μια στάγαντη ένχυση. Καθώς μεγάλη όμως, όπως καταλαβαίνει το παιδί, έπρεπε να τεθούν και η έναρξη των στερεών τροφών. Εξέρχεται λοιπόν τον Απρίλιο με οδηγίες όπως βλέπετε με βάση τα πλάνο σύντησης που έχω ήδη αναφέρει και λανδρεοτίδη 30 μιλικράμμ κάθε 15 ημέρες. Δυστυχώς όμως, τον 7ο του 2021 καταργείται πλέον η εισαγωγή στην Ελλάδα της λανδρεοτίδης στα 30 μιλιγκράμμ. Άρα ξαναπάμε πίσω στο προηγούμενο σχέδιό μας με οκτροιοτίδη μακράς δράσης σε σταδιακά αυξανόμενη δόση και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το πλάνο σύντησης, επειδή έχουμε συνεχώς μια επικοινωνία με τη μητέρα, είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται. Πλέον τη νύχτα δεν έχουμε στάγδινη ένχυση, καθότι επειδή είναι αρκετά μεγάλο πλέον το παιδί, είναι πάνω από 1,5 χρονών και έκανε ιδιαίτερα ανάστατο ύπνο, είχαμε κίνδυνο για απαγχωνισμό. Και την ημέρα χρησιμοποιεί πλέον και πολυμερές γλυκόζης στα επίπεδα 7%.
Άρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο πάσχει από συγγενή υπερσωνισμό. Και ας μιλήσουμε λιγάκι για αυτή την νόσο. Καταρχήν, όλοι γνωρίζουμε ότι η ινσουλίνη παράγεται από τα β' κύτταρα του παγκρέατος. Πώς γίνεται αυτή η παραγωγή? Καθώς αυξάνονται τα επίπεδα της γλυκόζης μέσω του υποδοχεία γκλούτενα, μεταφέρονται αυτά μέσα στο κύτταρο, αυξάνονται μέσω της γλυκοκινάσης, προκειμένου να υπάρχει μια σταθεροποίηση των επιπέδων της γλυκόζης μεταξύ 90 και 128 mg DL, αυξάνεται η αναλογία ADP-ATP, κλείνει ο διάβλος του καλίου, και θα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η δύο διάβλη καλίου και ασβεστίου, αποπολώνεται και ανοίγει ο διάβλος του ασβεστίου, προκειμένου να εξέλθει από το κύτταρο η ανάλογη ινσουλίνη. Όπως είναι κατανοητό από τα ανωτέρω, όσο αυξάνει τη γλυκόζη, αυξάνει την ινσουλίνη. Όσο μειώνει τη γλυκόζη, μειώνει την ινσουλίνη. Σε τι επίπεδα όμως μειώνεται τόσο? Γιατί αν μειωθεί πάρα πολύ η ινσουλίνη και συνεχίζει η υπογλυκαιμία, ευτυχώς ο οργανισμός μας έχει και τις λεγόμενες αντιρροπιστικές ορμόνες, προκειμένου να διατηρήσει σταθερά τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, αυξάνεται η γλυκαγόνη σε επίπεδα 65 με 70, σταδιακά έχω αύξηση επινεφρίνης, ενώ τέλος έχω την αύξηση της κορτιζόλης και της αυξητικής ορμόνης, όπως είδαμε και στο δικό μας το παιδί, κάτω από τα επίπεδα του 70 mg DL. Παρ' όλα αυτά, σε επίπεδα 50 με 55 mg DL έχω εμφάνιση των συμπτωμάτων και πολύ βαριές καταστάσεις με εμένουσες εγκεφαλικές βλάβες κάτω από 50 mg DL στη γλυκόζη. Τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας νομίζω ότι σε όλους μας είναι γνωστά, κυρίως στα μεγαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες, ιδιαίτερα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις τα νεόγνα, τι θα πρέπει να δούμε? Τα νεόγνα μπορεί να μην μιλάνε, μιλάει όμως το σώμα τους. Άρα και άνοση, άπνιες, υποθερμία, αναπνευστική δυσχέρεια όπως είχαμε και στο δικό μας το περιστατικό, νευρικότητα και δυναμία σύντησης, η οποία όπως καταλαβαίνετε επιδεινώνει την κατάσταση καθότι είναι τόσο δύσκολο να το συντήσεις και επιτείνεται η υπογλυκαιμία. Λίγα λόγια λοιπόν για την ασθένεια. Είναι η πιο συχνή και πιο σοβαρή αιτία επίμονης υπογλυκαιμίας σε νεογόνα και παιδιά. Εμφανίζεται σε ένα 30.000 έως ένα 50.000 γεννήσεις. Προκύπτει από μια ποικιλία γενετικών διαταραχών που προκαλούν απορρίθμιση στην έκρηση της ινσουλίνης. Σε αυτό το μονοπάτι ουσιαστικά που σας έδειξα πριν. Έχω μια υπογλυκαιμία με μειωμένα όμως εναλλακτικά καύσιμα της κετώνης, οπότε ο εγκέφαλος δεν έχει τι να χρησιμοποιήσει άλλο, γι' αυτό και είναι πολύ σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει δυστυχώς το 40 με 50%. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη διάγνωση και η επιθετική διαχείριση είναι η μόνη λύση και είναι κρίσιμη για την πρόληψη των μη αναστρέψεων εγκεφαλικών βλαβών. Εκείνο που θα πρέπει επίσης να αναφέρω είναι ότι τα πολλαπλά επεισόδια της υπογλυκαιμίας έχουν ένα άλλο αρνητικό, καθώς μειώνει τη ουδός εμφάνισης των συμπτωμάτων. Επομένως, εάν στην αρχή εμφανίζονταν τα συμπτώματα σε μια γλυκόζη κάτω από 50, εμφανίζονται μετά στο 45, στο 40, στο 30 και δεν γνωρίζουμε και σε πόσο διάστημα έχει παραμείνει το παιδί σε αυτή την υπογλυκαιμική κατάσταση. Τα γενετικά αίτια, ο κατάλογος ήταν τεράστιος. Έχουμε πλέον 14 γενετικούς ιστότοπους, ενώ το 2015 είχαμε μόνο 9 γονίδια. Τα δύο πρώτα είναι και τα πιο συχνά. Και δυστυχώς, και λέω και είναι τα πιο συχνά, γιατί είναι και αυτά που δεν ανταποκρίνονται στην ευρέως διαδεδομένη διαζωξίδη. Τα δύο επόμενα, γκλούτενα και για το γονίδιο της γλυκοκινάσης, θα πρέπει να αναφέρω ότι ιδιαίτερα για το γκλούτενα αναφέρεται και ο σύνδρομο Χίχα, γιατί έχουμε υπερινσουλινισμό και ταυτόχρονα υπεραμμονιεμία, ενώ θα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ προσεκτικά και το γονίδιο της γλυκοκινάσης, η οποία λαμβάνει μέρος στην παραγωγή της ινσουλίνης. Τα δύο τελευταία γονίδια, ναι μεν παρουσιάζουν την κλινική εικόνα του υπερινσουλινισμού, όταν όμως μετράμε την ινσουλίνη, αυτή είναι σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση για το συγγενή υπερσωνισμό? Ήδη είπαμε κάποια λόγια ακόμα και από την πρώτη κλινική εικόνα. Αλλά από βιοχημικής, από εργαστηριακής απόψεως, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε από τον βιοχημικό ότι η γλυκόζη είναι κάτω από 50 mg DL. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πρώτον, η γλυκόζη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Άρα, αν μείνει πολλή ώρα χωρίς να δουλευτεί και δεν μεταφερθεί στο εργαστήριο, ούτως ή άλλως θα παρουσιάσει υπογλυκόζη.
και μία, θα φανεί σαν χαμηλή. Συν τις άλλες, υπάρχουν και ειδικά μπουκαλάκια προκειμένου να μεταφερθεί εγκαίρως και με ασφάλεια στο εργαστήριο. Η ινσουλίνη του πλάσματος είναι ανιχνεύσιμη και πάνω από ένα. Το σεπεπτίδιο είναι επίσης αυξημένο. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και το β' υδροξυβουτηρικό δυστυχώς είναι μειωμένα, και λέω δυστυχώς γιατί είναι ένας άλλος ουσιαστικά, είναι ένα άλλο καύσιμο για τον εγκέφαλο και σε αυτή την περίπτωση δεν τα έχουμε αυξημένα. Ενώ αν χορηγηθεί γλυκαγόνη, βλέπουμε αύξηση κατά 30 μιλιγκράμμα NDL μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ενός τετάρτου 20 λεπτών. Είναι επίγουσα κατάσταση η υπογλυκαιμία. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, πέρα από το να πάρουμε τον εργαστηριακό έλεγχο, πρέπει να τη λύσουμε άμεσα, τώρα. Είτε αυτό είναι σε αποτελεί σε ένα νεογνώ και σε ένα παιδί το οποίο έχει τις αισθήσεις του, οπότε πάμε σε σύντηση, σε γάλα ή χυμού σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αν όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν, μάλλον είτε συνεχίζεται είτε το παιδί δεν έχει τις αισθήσεις του, τότε πρέπει να γίνει ενδοφλεβίος. Και προς Θεού πρέπει να είναι πάντα επιτήρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο, επειδή σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί να ακολουθήσει ένα δεύτερο και ένα τρίτο, θα πρέπει να μετράμε αρκετά συχνά τη γλυκόζη, ώστε να τεθεί και σε μια συνεχόμενη ροή, όπως ήδη έχουμε πει. Ποια είναι η θεραπεία? Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα για τη θεραπεία. Τα βασικά είναι όμως, καθώς έχουμε την υποψία, θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε τη γλυκόζη. Και όταν λέμε για σταθεροποίηση τη γλυκόζη, μιλάμε για επίπεδα άνω των 70 μιλιγκράμμα NDL. Χορηγείται, το πρώτο κυρίως είναι η διαζοξίδη. Αν δεν απαντήσει στη διαζοξίδη, υπάρχουν δύο διαφορετικά πλάνα. Είτε να πάρουμε απευθείας το γενετικό έλεγχο και να μεταβούμε σε ακτρεωτίδη, είτε ταυτόχρονα να γίνει ένα PET-CT. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εξέταση, πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα. Δεύτερον, να υπάρχει ο άνθρωπος που πρέπει να τη διαβάζει. Και τρίτον, το τι θα την κάνουμε από εκεί και πέρα στην περαιτέρω θεραπεία. Όπως βλέπετε και στις δύο διαφάνειες, εάν δεν απαντήσει στη διαζοξίδη και περάσουμε στα επόμενα φάρμακα και δεν απαντήσει ούτε σε αυτά, μιλάνε για ολική ή για μερική παγκρεατεκτομή, στην οποία θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Σε αυτό το πίνακα ουσιαστικά φαίνονται όλα τα φάρμακα που έχουμε στη φαρέτρα μας. Η διαζοξίδη, που είναι το μόνο εγκεκριμένο ουσιαστικά φάρμακο για το συγγενή υπερσωνισμό, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από το 1960. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε ως αντιπερτασικό και χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά, γι' αυτό σας ανέφερα, τους διάβλους του καλίου. Προκαλεί μείωση ουσιαστικά και των επιπέδων της ινσουλίνης. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και εδώ ανεπιθύμητες ενέργειες, καθότι έχουμε την υπερτρίχωση και το κυριότερο μπορεί να δημιουργήσει και πνευμονική υπέρταση. Ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την χλωροθιαζίδη. Η νηφιδιπίνη δεν είναι το δεύτερο φάρμακο, κακώς το έχει σε αυτόν τον πίνακα κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το δεύτερο που χρησιμοποιείται είναι η οκτρεωτίδη, που είναι ένα ανάλογο σωματοστατίνης, το οποίο χορηγείται σε οποιοδήποτε παιδί. Δυστυχώς όμως, επειδή δεν απορροφάται από το γαστρεντερικό σωλήνα, χορηγείται μόνο παρεντερικά, δηλαδή ενέσιμα. Και μπορεί και σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να έχω τα κατάλληλα επίπεδα της γλυκόζης, θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 3 με 4 ενέσεις, άρα δημιουργούνται τα κατάλληλα επίπεδα τουλάχιστον μετά από 5 δόσεις. Λόγω της ταχυφυλαξίας, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε αυτό το φάρμακο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σπάσουμε τη δόση είτε σε 2 είτε σε 3 δόσεις μέσα στην ημέρα. Και δυστυχώς, τόσο στην οκτρεωτίδη βραχίας δράσης, όσο και στην λαντιλεωτίδη, οι οποίες είναι μακρές δράσεις, το κακό είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργήσουν νεκρωτική εντεροκολίτιδα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεογνά και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε νεογνά τα οποία έχουν διάρκεια κίνησης μετά από 44 εβδομάδες. Μπορεί να εμφανίσει το λέγον QT σύνδρομο και κυρίως για την οκτρεωτίδη και την λαντρεωτίδη της μακράς δράσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ δημιουργούν υψηλά επίπεδα τις δύο πρώτες ημέρες, πέφτουν τα πρώτα τους επίπεδα για 15 ημέρες και επανεμφανίζονται καλά επίπεδα πάνω από 2 εβδομάδες. Για να έχω όμως πολύ καλά επίπεδα γλυκόζης, θα έχουν πρέπει να έχω κάνει τουλάχιστον 3 ενέσεις. Στη δική μας την περίπτωση, έχω ένα νεογνό το οποίο ανταποκρίθηκε πολύ ωραία στην οκτρεωτίδη.
στην Λανδραωτίδη των 30. Τα επόμενα εσκευάσματα που είχαμε στην Ελλάδα είναι των 60, των 90 και των 120. Όμως, ενώ στο 30 είναι πολύ εύκολη η έναιση, το 60, των 90 και των 120 είναι τζελ. Και είναι πολύ βαρύ τζελ σε σημείο που βρεθήκαμε στην κατάσταση. Να κάνουμε το 60, να βρεθούμε 5η μεσημέρι, να κάνει το παιδί υπογλυκαιμίες και να είμαστε σε μια κατάσταση να ειδοποιούμε τον ΕΟΠΗ στις 5 ώρα το απόγευμα με email, στείλτε μας αύριο την οκτροωτίδη γιατί χανόμαστε. Άλλο ένα φάρμακο που έχουμε στη φαρέτρα μας και το ίδιο και το χρησιμοποιούμε ευρέως και κυρίως στο διαβήτη είναι η γλυκαγόνη, η οποία μπορεί να γίνει σαφώς σε οξύνες καταστάσεις, αλλά και να χορηγηθεί σε μια συνεχόμενη ροή. Επίσης όμως, λόγω της παχύρευσης κατάστασής της, μπορεί να δημιουργήσει σαν φουσκαλίτσα ουσιαστικά και να φράξει τον αυλό. Οπότε, εκείνο που πρέπει να γίνει πάρα πολύ σημαντικό είναι η μείωση των επιπέδων της γλυκαγόνης μπορεί ακόμα και σε 1 με 2 λεπτά να προκαλέσει υπογλυκαιμία. Άρα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο σε οξύες καταστάσεις. Τα δύο τελευταία ουσιαστικά φάρμακα που έχουμε βρει, το σιρόλιμος και η νηφεδιπίδη. Το μεν σιρόλιμος έχει σχέση με τους υποδοχείς mTOR, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν απομονωθεί από παιδιά που πάσχουν από συγγενή περσονισμό και έχουν υποστεί ολική παγκρεατεκτομή. Παρόλα αυτά όμως, επειδή χρησιμοποιούνται γενικότερα στις μεταμοσχεύσεις, προκαλεί πάρα πολύ έντονη ανοσοανεπάρκεια, ως εκ τότε μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ βαριές λοιμώξεις, σύψη, ακόμα και θάνατο. Όσον αφορά την νηφεδιπίνη, ναι, το πάρα πολύ καλό είναι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από το στόμα. Ουσιαστικά έχει σχέση με μπλοκάρει τους διάβλους του ασβεστίου προκειμένου να μην παραχθεί άλλη ινσουλίνη. Ναι, μεν μπορεί να προκαλέσει μία ήπια υπόταση, δεν έχουμε όμως πολλά βιβλιογραφικά δεδομένα. Πριν πάω στις ανεπιθύμητες ενέργειες, που στη μία βλέπουμε ουσιαστικά νεκρόλυση του δέρματος μετά από χορήγηση γλυκαγόνης και στη δεξιά είναι από την αδιαζοξίδη υπερτρίχωση, που κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ ελαφριά ως ανεπιθύμητη ενέργεια. Αν είναι αγόρι, το πολύ πολύ θα πούμε ότι ο πατέρας είναι λίγο τρίχωτος. Τώρα, αν είναι κορίτσι, θα το πάμε για λέιζερ, ούτως ή άλλως, ή λίγο το λέιζερ θα είναι πιο φθηνό από τη βενζίνη. Ούτως ή άλλως. Τέλος όμως, όσον αφορά την παγκρεατεκτομή, στην οποία αναφέρονται αρκετά δεδομένα και ότι αν δεν έχει τη φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε, πάμε για παγκρεατεκτομή. Το θέμα είναι πού θα γίνει, γιατί ακόμα και τα κέντρα που κάνουν την παγκρεατεκτομή είναι πάρα πολύ λίγα. Εκτός όμως από αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε και το άλλο, ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές μορφές. Η ολική, όπου πάσχει όλο το πάγκρεας, η μερική, όπου πάσχουν συγκεκριμένα σημεία του και μια διάμεση κατάσταση. Ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν υποστεί τα παιδιά ολική παγκρεατεκτομή, πέραν του διαβήτη που είναι ούτως ή άλλως σίγουρο ότι θα το εμφανίσει το παιδί, υπάρχουν καταστάσεις που εμφανίζουν ακόμα και μετά υπογλυκαιμικά επεισόδια. Εδώ είναι ο ασθενής μας. Όπως οι συγκεκριμένες φωτογραφίες μας την έστειλε η μητέρα, γιατί έχουμε υπερβολικά πλέον καλές σχέσεις, πολύ στενές θα έλεγα. 5 ημερών, όπως βλέπετε, χωράει δεν χωράει ωριακά στη θερμοκοιτίδα. 9 μηνών είναι πάνω από 10 κιλά, 12 κιλά. Και 16 μηνών, που ήταν το Φλεβάρι σχεδόν πριν από ένα μήνα, έχουμε φτάσει ήδη τα 21 κιλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μπίνου, που πραγματικά με τον μπρίο όχι απλά κράτησε το ενδιαφέρον, αλλά αντιμετώπισε την υπογλυκαιμία των παρευρισκομένων. Να τονίσουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια κανένα μας παιδί δεν έχει πάει σε παγκρεατεκτομή. Πλέον αυτός είναι και ο στόχος, γιατί η φυσική πορεία αυτών των περιστατικών είναι ότι με τη συνεχή είσοδο ασβεστίου στο β' κύτταρο επάγεται η απόπτωση των β' κυττάρων και ως εκ τούτου προάγεται ο θάνατος των β' κυττάρων και με την πάροδο της ηλικίας αυτά τα παιδιά είναι πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν και να δώσω το λόγο ακριβώς και στον κύριο Στρατάκη για το άλλο σχόλιο που συζητάγαμε. Ναι, καταρχάς να σας συγχαρώ και εγώ θαυμάσια παρουσίαση. Αυτό που έλεγα στην κυρία Κανακά προηγουμένως είναι ότι παρά το γεγονός ότι είναι ABCC8, θα δοκίμαζα διάζοξίδι. Αν έχετε ειδικά προβλήματα να πάρετε τα φάρμακα, θα δοκίμαζα. Έχω ασθενή που απήντησε. Δεν απαντάνε... Το δοκιμάσαμε στην αρχή στις 5. Δεν, όχι, αυτό λέω. Ξανά. Που απαντάνε, ναι, δεν απαντάνε στην οξία φάση αρχικά. Όταν όμως μεγαλώνουν στην ηλικία αργότερα, έχουν δυνατότητα απάντηση. Ορισμένοι ασθενείς. Το άλλο που θέλω να πω και είναι εντυπωσιακές οι εικόνες του ασθενούς τώρα και μας θυμίζει σε όλους εμάς τους παιδιάτρους το γεγονός ότι η ινσουλίνη και στους ενήλικες
ότι η ινσουλίνη είναι αυξητικός παράγοντας. Είναι φοβερό, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί συχνά το ξεχνάμε. Υπάρχει αυτό το σύνδρομο που περιγράφτηκε, για να το συνδέσω λιγάκι και με αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, τα υποφυσιακά, τους υποφυσιακούς όγκους. Υπάρχει αυτό το σύνδρομο που έχει περιγραφτεί από τον Mitch Geffner. Το growth without growth hormone. Και είναι το σύνδρομο που έχουν τα παιδιά με κρανιοφαρυγγίωμα, τα οποία κάνουν υποθαλαμική παχυσαρκία, και σε αυτά ο Mitch Geffner, όταν ήταν ενδικευόμενος στο Los Angeles, είχε περιγράψει τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης. Και είναι, κάνουν ινσουλίνα αντοχή και κάνουν αυτό το φοβερό, τη φοβερή παχυσαρκία που έχει και το παιδί αυτό, που είναι εντυπωσιακό. Και όταν είναι πριν το κλείσιμο των επιφύσεων, συνδυάζεται και με αύξηση κανονικά, με μηδενική αυξητική ορμόνη. Μηδενική αυξητική ορμόνη. Το οποίο φαντάζομαι και το παιδί αυτό έχει μηδενική αυξητική ορμόνη. Δεν μπορεί να έχει αυξημένη αυξητική. Θα είναι τελείως. Τελείως κατασταλμένη. Τελείως κατασταλμένη. Δηλαδή, αν θέλετε να το μετρήσετε για να το δείξετε και αυτό. Γιατί πραγματικά το παιδί αυτό έχει growth without growth hormone. Το σύνδρομο αυτό που έγραψε πρώτος ο Μιτς Κέφνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν θαυμάσια η παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Αν όχι, να ευχαριστήσουμε και τους τρεις, και οι τρεις ήταν υπέροχοι, και να δώσουμε στην πρόεδρο το λόγο για να κλείσει. Θα ευχαριστήσουμε, γιατί το κλείσιμο ήταν το ωραιότερο, νομίζω, σε αυτή την εκδήλωση. Και όσοι δεν το παρακολούθησαν, έχασαν, διότι ήταν ένα μαγικό ταξίδι στην ενδοκρινολογία. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους που παρουσίασαν τα περιστατικά εξαιρετικά και φυσικά την κυρία Κανακά, τον κύριο Στρατάκη, για το μάθημα αυτό το φοβερό στην ενδοκρινολογία που δείχνει την ομορφιά της ειδικότητάς μας, νομίζω. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης που αφορούσαν τις γονάδες και την παιδιατρική ενδοκρινολογία, τα μέλη του ΔΣ, την Εκπαιδευτική Επιτροπή, τη γραμματεία μας και όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στην εκδήλωση, είτε σαν ομιλητές είτε σαν προεδρία. Και θα σας περιμένουμε μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα, στο συνέδριο μας τέλος Απριλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.